Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολίτη από τη Σάμο. Ο κύριος Βούρος Γιάννης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εσείς βάλατε στο Facebook πριν το βιντεάκι, το οποίο προβάλαμε κι εμείς. Αναρτήσατε το σχετικό βίντεο. Θα μας πείτε πώς αισθανθήκατε, πώς βιώσατε την στιγμή του σεισμού, κύριε Βούρο. Κοιτάξτε, ήταν κάτι πρωτοφανές για το νησί. Τουλάχιστον 6 χρόνια εγώ ζω, τέτοιο σεισμό, τέτοιο μεγέθος δεν έχει ξανασυμβεί στη Σάμο. Γίνανε σίγουρα καταστροφές εξ όσων μπορώ να δω. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουν καταδαφιστεί και κάποια οικίματα. Θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν καταδαφιστεί οικίματα στα οποία κατοικούσαν πολίτες της Σάμου? Ναι, σίγουρα βλέπω μπροστά μου ήδη μια κατεστραμμένη καπνοδόχο η οποία έχει πέσει κάτω. Γενικώς υπάρχουν μετασεισμοί όλη την ώρα τώρα. Πόσους μετασεισμούς έχετε αισθανθεί? Γύρω στους 5 με 6 μέχρι στιγμής. Εκείνη την ώρα του σεισμού, κύριε Βούρο, ήταν σαν να φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σας? Δηλαδή μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς το νιώσατε? Πρώτα απ' όλα διήρκησε ο σεισμός σε υπερβολική χρονική διάρκεια. Δηλαδή πρέπει να ήταν πάνω από τα 10 με 12 δευτερόλεπτα. Βέβαια με μια επιφύλαξη, γιατί εντάξει δεν βάσταγα και χρονόμετρο. Αλλά ήταν τέτοια η ένταση του σεισμού, που σε δευτερόλεπτα βλέπαμε βιβλία τις βιβλιοθήκες να φεύγουν, παράθυρα να σπάνε, καθρέφτες να σπάνε, γυαλικά να σπάνε. Δηλαδή μια κατάσταση φοβερή. Βλέπουμε τώρα μαζικές ορδές μεταναστών να κατεβαίνουν από το ΚΙΤ. Στην πόλη επικρατεί και ένα κυκλοφοριακό τώρα, αυτοκίνητα τρέχουν κτλ. Αυτό το οποίο μας είπε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, καθώς υπάρχει και η αναφορά από η προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για ενδεχόμενο τσουνάμι πολύ κοντά στον σεισμό, να το γνωρίζετε κι εσείς, να το μεταδώσετε και στους κατοίκους της Σάμου, πως είναι καλό να αποφύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Τώρα, να σας πω, η Σάμος, σωστά λέει ο καθηγητής, αλλά η Σάμος, όπως και να το κάνουμε, κατοικείται κυρίως παραθαλάσσια. Δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία, οι κυσμοί βασικά, που βρίσκονται μέχρι και 20-30 μέτρα από τη θάλασσα. Μάλιστα. Στο σπίτι το δικό σας, δηλαδή εκεί που ήσασταν εσείς την ώρα του σεισμού και μπορέσατε και καταγράψατε αυτό? Όχι, το βίντεο το οποίο προβάλλουμε. Είδατε το εκείνη την ώρα. Εδώ εμείς μέσα στο στούντιο βλέπαμε τα φώτα να κουνιούνται, σύοντας η γη κυριολεκτικά. Ναι, εδώ δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ βγήκα έξω για να καταγράψω τη σκηνή. Έβλεπα μια πόλη να πάλεται. Έβλεπα καπνούς προφανώς από κάποιες κατεδαφίσεις και κάποια οριακτά του κόσμου που τρόμαξε προφανώς. Βέβαια. Ναι. Ήταν πολλά τα σημεία. Είναι πολλά τα σημεία από ό,τι βλέπω και στους δέκτες μας το βίντεο που έχετε αναρτήσει στο Facebook, που βλέπετε. Αυτή, ναι, τώρα η εικόνα, με συγχωρείτε για να την περιγράψω, είναι εικόνα απέναντι από την Τουρκία, από τη Σμύρνη, που και εδώ έχουν ξεσηκωθεί σύννεφα καπνού, ναι, σύννεφα, ναι, σκόνης, πιο σωστά να το, ναι, περιγράψω, ναι, από την σεισμική δόνηση που προφανώς έγινε ιδιαίτερα αισθητή και εκεί. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Μανώλη Κωστίδη, ναι, για να δούμε πώς αισθάνθηκαν, πώς βίωσαν και εκεί το σεισμό. Περνάει κάποιο πυροσβεστικό όχημα. Δεν ξέρω πώς θα κατεύθυνση. Εσείς σε ποιο σημείο της Σάμου είστε τώρα, αν επιτρέπετε, κύριε Βουρό? Αυτή τη στιγμή στα προσφυγικά της Σάμου. Ναι. Το βίντεο τραβήθηκε από το φίλο μου, ένα φίλο ο οποίος βρίσκεται λίγο, βλέπει την πόλη του ψηλού. Γι' αυτό και έχει αυτή την πανοραμική θέα. Από εκεί που είδατε το βίντεο, ουσιαστικά έχει τραβηχτεί από το Άνω Βαθύ, από την πόλη του Άνω Βαθέως. Άνω Βαθύ. Βλέπετε, από το Άνω Βαθύ, ναι, και βλέπετε πανοραμικά ολόκληρη την πόλη. Ναι. Ναι. Άρα είδατε εσείς πολλά σημεία στα οποία ξεσηκώθηκε καπνός. Δηλαδή σίγουρα, πολλά σημεία σίγουρα, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να έχουμε καταδαφίσεις κτηρίων. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα βλέπω εδώ στρατιωτικούς, κόσμο να τρέχει, δεν ξέρω, μαθητές. Είναι εικόνες αναστάτωσης προφανώς. Τώρα μιλάμε για 6,7 ρίχτερ, ναι, σεισμό. Ναι, ναι, γύρω στα 7 είπαμε εμείς. Τόση μεγάλη διάρκεια. Λοιπόν, κύριε Βούρο, σας ευχαριστούμε, ναι, πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας καλέσουμε και πάλι. Αυτή την ώρα από το Samos Live παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανή εικόνα από το νησί της Σάμου, που είναι σε πολύ μεγάλη αναταραχή μετά το σεισμό. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Πάμε να συνομιλήσουμε και με άλλο κάτοικο του νησιού, τον κύριο Σεβαστάκη Χριστόδουλο. Καλό σας μεσημέρι. Μπορείτε να μας πείτε εσείς ακριβώς πού βρίσκεστε και πώς βιώσατε το σεισμό και τι εικόνες έχετε μπροστά σας? Καλό μεσημέρι. Εγώ ήμουν στον Όρμο Μαραθοκάπου και ανέβαινα, ναι, και ξαφνικά βλέπω δίπλα από το δρόμο και πέφτανε πέτρες.
Κοντοστάθηκα, δεν κατάλαβα τίποτα στο αυτοκίνητο που οδηγούσα. Ναι. Απλώς τις πέτρες έβλεπα και κοντοστάθηκα. Τι βλέπατε ακριβώς, μπορείτε να μας το περιγράψετε, βλέπατε τις πέτρες να πέφτουν από το βουνό? Δεν σας ακούω καλά, ήταν επικλινές το έδαφος, ναι, και πέφτανε πέτρες, μεγάλες, μικρές. Κοντοστάθηκα, πήραμε ορισμένες στην άκρη και περάσαμε. Πιο πάνω βλέπω άλλο αυτοκίνητο, σταματημένο και εκείνο, και είχε σχισίγει ελίου ο δρόμος πάνω από τα Σεβαστέικα, ναι, ακριβώς. Στη διαδρομή τώρα είμαι Άγιοι Θεόδωροι και Παγκοντέκα. Έχουν πέσει και πέτρα. Ενώ εμείς όσο ακούμε τον κύριο Σεβαστάκη, παρακολουθούμε και ζωντανή εικόνα από το Samos Times. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι λογικό. Εγώ σας ακούω, ίσα-ίσα λίγο σας ακούω. Ωραία, να σας ακούσουμε, εμείς εσάς. Είναι λογικό να μην υπάρχει και καλό σήμα τώρα μετά από αυτό το σεισμό στην περιοχή. Όλοι σπέβδουν να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους ανθρώπους. Να μας πείτε τι βλέπετε αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, πέτρες στον δρόμο είναι, έχει σχίσει σε κάποιο σημείο ο δρόμος. Σας είπα, είναι η περιοχή πάνω από το Καρλόβαση, Άγιοι Θεόδωροι εκεί. Αυτή την ώρα παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανή εικόνα. Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με την Σάμο.